Σε νέα 24ωρο πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και την αναμόρφωση του ΕΦΚΑ που συζητείται στη Βουλή. Διαλύεται η διοικητική ιεραρχία του φορέα μας, καθώς εισάγεται το καθεστώς των μετακλητών υπαλλήλων με υψηλούς μισθούς και με γνώσεις ελάχιστες, σύμφωνα με το αντικείμενό μας. Γιατί ο κάθε υπάλληλος όταν προσλαμβάνεται σε μια υπηρεσία, στο απότερο μέλλον με τα πτυχία που διαθέτει, με τις γνώσεις, με την εμπειρία, δοκά να γίνει κάποια στιγμή διευθυντής, γενικός διευθυντής και οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο αυτό και καταλύει τον υπαλληλικό κώδικα. Εισάγει στο φορέα μας πρώτα και μετά πιστεύω και σε όλο το δημόσιο τους υψηλόμιστους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι προσόντα θα έχουν. Το μόνο τους προσόν λέει να είναι ΠΕ, να έχουν lower και να είναι 5 χρόνια διευθυντές σε οποιοδήποτε, δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί να είναι και διευθυντής στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας και να έρθει και να προσπαθεί να λύσει όλα τα προβλήματα του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ είναι μια υπηρεσία η οποία τα τελευταία χρόνια μετά την άναρχη ενοποίηση τραβάει πάρα πολλά δεινά. Γιατί έγινε συγκατοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων και όχι ενοποίηση. Δηλαδή σε ένα γραφείο του ΕΦΚΑ τώρα υπάρχουν στον ΚΙΣΕ 10 υπάλληλοι από διαφορετικά ταμεία που δεν ξέρει ο ένας τη δουλειά του άλλου. Οι εργαζόμενοι ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου και δυτικοποίηση του ΕΦΚΑ, καθολικό υποχρεωτικό δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και άμεση προσλήψη προσωπικού και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του ΕΦΚΑ. Φταίει η οργάνωση, δεν έχουμε υπολογιστές σύγχρονους, δουλεύουμε ακόμα με υπολογιστές του 98 και με Windows του 2000. Και εκτός αυτού, με το σύστημα αυτό δεν θα μπορεί ο κόσμος να βρει άκρη και ιδιωτικοποιείται η κοινωνική ασφάλιση. Ένα άλλο πρόβλημα μεγάλο που δημιουργείται είναι η ακίνητη περιουσία του φορέα μας, που είναι, λένε, υπολογίζεται στο 1 δις, 400 ακίνητα διαθέτει, και αυτά θα τα διαχειρίζεται μια ανώνυμη εταιρεία στο διοικητικό συμβούλιο του οποίου θα ορίζεται μόνο από τον Υπουργό και θα πάβεται, χωρίς να έχει λόγο ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, αλλά ούτε και η κοινωνική εταιρεία. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά, τα παραδοσιακά στοιχεία, δεν είναι κανενός υπουργού. Είναι όλων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Θα έπρεπε σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία να υπάρχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, εκπρόσωποι των συνταξιούχων, να υπάρχει ένας έλεγχος. Τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει, θα πουληθεί, θα ξεπουληθεί. Και αυτή τα περιουσιακά στοιχεία είναι η εγγύηση για τις συντάξεις, για τις μελλοντικές συντάξεις των συνταξιούχων μας. Τέλος, οι ίδιοι ζητούν και αυξήσει τους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.